Στο σοφρονιστικό ίδρυμα του Χάρεν θα παραμείνει η Εύα Καηλή όσο του βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Θα απολογηθεί για το σκάνδαλο διαφθοράς Κατάργκεϊτ που έχει συγκλονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το συγκεκριμένο σοφρονιστικό ίδρυμα, όπως εξήγησε ο Βέλγος δημοσιογράφος Μισελ Γκεγέ, εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2022. Στην πτέρυγα που βρίσκεται η Εύα Καηλή συναναστρέφεται με περίπου 20 ακόμη κρατούμενες. Ο Μισελ Γκεγέ περιέγραψε τις συνθήκες που βιώνει η Ελληνίδα πρώην Ευρωβουλευτής Εύα Καηλή. Ανάμεσα στις συγκρατουμενές της, όπως ανέφερε, βρίσκονται πιθανότατα γυναίκες που έχουν σκοτώσει ή έχουν βιάσει. Υπάρχουν σίγουρα και κρατούμενες για οικονομικά εγκλήματα. Η μέχρι πρώτην ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καηλή δεν αποκλείεται να βρίσκεται δίπλα σε μια κρατούμενη που έχει σκοτώσει το σύζυγό της ή έχει βιάσει τα παιδιά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος. Αρκετοί Βέλγοι παρομοιάζουν τις φυλακές του Χάρεν με ένα μικρό χωριό, όπου οι κρατούμενοι μπορούν να κάνουν πολλές δραστηριότητες, ακόμη και να αθλούνται. Μάλιστα, υπάρχουν και παιδικές χαρές για τα παιδιά γυναικών που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους.